Πρέπει να ξέρετε ότι δεν σας βλέπουμε καθόλου από εδώ, με το φως έτσι όπως πέφτει απάνω μας ή δεν ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς κάτω. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω μόνο το εξής, ότι έχουμε κρατήσει εδώ σημειώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να απαντήσουμε σε αυτά που θέσατε, γιατί δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε. Απλώς υπενθυμίζω ότι είμαστε η μοναδική χώρα, το λέει πολύ πετυχημένα, στο έργο του δεν ήταν πραξικόπημα, αλλά αν το δείτε το έργο του Χατζηστεφάνου, ήταν πολλά πραξικοπήματα αυτά που γίνανε και που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ήμασταν η μοναδική χώρα που με κλειστές τις τράπεζες ψηφίσαμε όχι 62%. Και εκείνη η μέρα, η αντίστοιχη περσίνη μέρα, η 3 Ιουλίου του 2015, ήταν μια συγκλονιστική μέρα. Γιατί ο λαός παρατάχτηκε στην πλατεία Συντάγματος, δεν ήρθε απλώς. Παρατάχτηκε και έδωσε μια εντολή. Μην υποχωρήσετε. Και είμαι σε θέση να ξέρω τα χιλιάδες τηλεφωνήματα που ήρθαν και στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο και στην Αυγή εκείνες τις μέρες που οι άνθρωποι ίσως ενδόμηχα ερμήνευαν ότι θα γίνει υποχώρηση τελικά, έλεγαν με κάθε τρόπο μην υποχωρήσετε. Και έφυγε μία ομάδα στελεχών της κυβέρνησης από το Μαξίμου, περπάτησε μέσα σε αυτό τον κόσμο, ανέβηκε ο Τσίπρας στην εξέδρα και είπε ότι τα τηλεσίγραφα, ενίοτε επιστρέφονται. Και την άλλη μέρα υπήρχε σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Έχουμε ζήσει μία τεράστια, πολύ συγκλονιστική και πικρή εμπειρία, η οποία έχει δώσει τώρα αυτό. Πώς να σας το πω, έχει κάνει ένα βήμα ορίμανσης αυτού που κάνουμε τώρα. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να λέμε γιατί δεν έγινε το 11. Γιατί το 11 ήταν λίγοι αυτοί που το καταλαβαίνανε. Το 11 ο κόσμος έβλεπε μπροστά του ένα μνημόνιο που ίσως μπορεί και να το ρίξει. Μαζευότανε κατά εκατοντάδες χιλιάδες στο Σύνταγμα πιστεύοντας ότι μπορεί και να μην περάσει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Σήμερα ο κόσμος ξέρει ότι ό,τι και να ψηφίσει, όποια κυβέρνηση και να έχει, αυτή θα κάνει μνημόνιο. Γιατί αυτή είναι η κυρίαρχη επιλογή της αστικής τάξης. Να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να παραμείνει μέλος της Ευρωζώνης και να συνεχίσει αυτή την πορεία. Και εμείς λοιπόν, πιο όρημοι και πιο πολύ σήμερα λέμε, και εμείς αντιστεκόμαστε. Αυτό είναι που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και θα το αρθρώσουμε και θα το δομήσουμε σε κάθε εργοστάσιο, σε κάθε γραφείο, σε κάθε χωράφι, σε κάθε πανεπιστήμιο και σε κάθε σχολείο. Τόσο που να βγει μία συνέλευση εργατών σε ένα εργοστάσιο και να πει θέλουμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά να το πούνε εκεί. Να μην το λέμε μόνο εμείς εδώ πέρα και να μην το λένε μόνο τα κόμματα. Θέλουμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ο κλάδος μας έχει χαντακωθεί. Γιατί το χωράφι μας έχει τελειώσει. Γιατί το πανεπιστήμιο μας δεν έχει να κερδίσει τίποτα από αυτή την ιστορία. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την απόφαση.